σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το Sonic Arena. Σπουδαίο μάτς για την διοργάνωση του κυπέλου. Καλανούρα Κούνς, Σμέτλου δεν έχει. Καραθανέτης Σωσίδης, Τσιμπικάκης Καρπούζης, Παπάς Μιλωνάς Μπουρλής, Πανουράκης Κατσιμάς και Δερμεντζίδης, new entry για τους Γαλανού. Η δεν έχει με τους Κοντολέων, Λάμπρος, Λάμπρου, Παραστατίδης και Ανόγλου, Πινακιώτης και Αντώνης με Κωνσταντίνο Κίκα. Έτοιμοι για το τζαμπόλ. Με τα μόβι Γαλανού, οι οποίοι είναι αίτητοι, με τα κλασικά μπλε γαλάζια ή δεν έχει, η ομάδα της Χαλκιδικής, ξεκινάει το μάτς. Μπαλαγιά του Γαλανού, πήρα το rebound, μια αρχή ομάδα με πολλές λύσεις και ταυτότητα. Και θα γίνει το σημερινό μάτς. Σεζόνιο Ζεσκάι δεν έχει για να καλύψουν και την κούραση, γιατί είναι μόλις δύο οι απουσίες και τρεις παρουσίες σε ένα αρκετά κρύο βράδυ. Θα απαντήσουν ή δεν έχει το κρύο ποντό, ξεκινάει με τους καλύτερους ιερούς. Με αναμέτρηση 3-3, σίγουρα θα δούμε ένα ωραίο. Και οι δύο ομάδες είναι αρκετά επιθετικές εδώ. Το νούμερο 12. Ωραία, πάσα εδώ στο Λάμπρο, υπάρχει φάουλ. Πολλές για τους δεν έχει, οι οποίοι θέλουν να προηγηθούν. 3-3. 3-4. Το παιχνίδι στο πρώτο λεπτό ουσιαστικά. 3-5 με την βοήθεια εδώ της Φύσης. Καραδενάς θα κατεβάσει την μπάλα με τον αριθμό σημάδα του Γαλανού. Πάρουν το τρίποντο. Μόλις πάμε για τον Παπά, ο οποίος δύσκολα αντιμετωπίζεται. Εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ για τους Γαλανού. Σιγά θα φάω. Δύο βολές για τον Μπουρλή Παύλα Τζινόπουλη, όπως βλέπω λέει, η φανέλα του. Άστοχος στη δεύτερη, rebound για τους δεν έχει, οι οποίοι είναι έμπειρη ομάδα. Δούμε πώς θα μπορέσουν να τα πούν από τον Λέον. Ιωαννιανική σαφώς και η Γαλανού. Είναι σε μάντου μάτι να αλληλοκαλύψει όμως. 10-2, Λάμπρου θα δώσει τον Λάμπρου. Ωραίο κόψιμο και τελείωμα. 4-7. Τον 6-7, 2 λεπτά για τη λήξη της αυτής περίοδου, κοντά οι δύο ομάδες. Πολύ νωρίς ακόμα όμως, Νίκος Λάμπρος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κίκας, Αντώνης, κακό το σούτ, θα πάρει ο Λάμπρος, όμως θα ανανεώσει. Κάνει όμως λάθος, υπάρχει κατοχή της μπάλας για τους Γαλανού. Και 44 για την πρώτη περίοδο. Μπαλάνει ξανά για τους Γαλανού Ρακούλους, οι οποίοι θέλουν να
πάρουν το προβάδισμα. Σωσίδη. Βίτο, ωραίο, Καραθάρ με ένα φλότερ. Δεν θα το κάνω το πατήρι μπάλα, θέλω να τρέξει, μη δεν έχει. Το Γιάννου, κατέβει ωραία την μπάλα. Δεν βιάζονται, δεν έχει, θα και 17. Έχει 10, βάζουν δύσκολα ή δεν έχει τους Καλαμούζαγκούς. Παπάς, ωραία συνεργασία εδώ πέρα με τον Καραθανάση. Θα μπει και θα βγει η μπάλα. Ωραία συνεργασία και τελείωμα με το Λάμπρου να σκοράρει. Τώρα έχει δυνατά ή δεν έχει. Καραθανάση. Αν περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι και ακροβολισμένος εδώ ο Καρθανές θα πάρει το τρίποντο. Είναι άνθρωπος που ζήτησε από το πατέρα του Παπάς. Θα δει κάποιο διάδρομο. Καρθανές νομίζω πατ... όχι δεν πατέχανε. Και είναι ξανά αυτή τη Γαλανού οι οποίοι παίρνουν πολύ το πατέρα. Είναι άστοχοι εδώ. Δεν είναι ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Οπότε είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λάμπρος, ωραία προσπάθεια. Ψηλά από τον Παπά, θα έρθει καλά. Ο παίκτης των Γαλανού Ρακούν. 9 δεύτερα για τους δεν έχει. Έχει ένα καλό play εδώ. Έχει καλή άμυνα για τον Παπά, θα πλέξει την μπάλα, ωραία. Όμως θα διατηρήσουν την κατοχή. Ωραίο κόψιμο από τον Παπά. Οι οποίοι έχουν μπει και αυτοί αρκετά δυνατά με κεφαλικά σωστές επιλογές. Βασικά η Γαλανού είναι αρκετά άστοχη και αυτό και βρίσκονται 6 πόδια στο πολιτό, αλλά ό,τι για να μην έχουν γράψει, δεν έχουν 12. Είναι σαφές το βάζουμε αυτού και είναι πιο γεμάτος ο πάγκος των Ρακούν. Ωραία προσπάθεια εδώ, βλέπει ωραία ακροβολισμένο το συμπαίκτη με το νούμερο 13. Ο οποίος θα κάνει το σκορ 9-12. Ο Μιλωνάς ήταν. Βλέπουν εδώ οι Ρακούν. Μια βολή. Ήταν time out, δεν έχει αμφιβολή. Ακόμα 5 λεπτά και 11 δεύτερα. Το 6-12 γίνεται 11-12. 12-12 και time out, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 12-12, 5 και 11. Πέντε στην πόρτα σας παρακαλώ. Λοιπόν, 5 λεπτά για τη λήξη του χρόνου. Οι Ρακούνς πιέζουν ασφυκτικά και πήραν ουσιαστικά 2 τρίποντα, ένα έμεσο και ένα άμεσο. Με τη λογική αυτή ισοφάρισαν, αλλά πήραν την ενέργεια από την άμυνά τους. Εδώ καλή συνεργασία για τους δεν έχει κοντολέων. Στον τριών πόντων τρέχουν πολύ γρήγορα οι Ρακούνς, θα μου πεις. Να τρέχουν και αργά δεν γίνεται, αλλά εντάξει, με ένα παραπάνω boost η συγκεκριμένη ομάδα. Θέλει εδώ να βρει ένα διάδρομο, αλλά με τη βοήθεια της τύχης θα μπει το καλάθι. Γελάει και ο Τζινόπιλ, δεν ήθελε να το κάνει, ωραίο καλάθι όμως. 12-14. Έχουν πάρει τα ενία του αγώνα, γραφού. Θέλω να τρέξουνε, ωραίο πάτημα εδώ πέρα του Σουσίδη, έχει και ένα χτύπημα. Να μην έχει κάτι. Πιάνει το κεφάλι του. Και ο Λάμπρου δέχει και ένα χτύπημα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Άτσαλο μαρκάρισμα. Δεν δώσαν κάτι διαιτητές. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι. Την κινήσει. Την επαφή έγινε το μονικό. Εδώ ο Παπάς έκανε λίγο τον Μπουφόν.
14-12, 4 λεπτά. Θέλει να παίξει με πλάτη εδώ ο Λαμπρός. Θα δει τον Αντώνη Κίκα. Πήγε να παίξει πήγαινε όλα, αλλά δεν ακολούθησε το συνδέκτη του. Από την μπάλα είναι ξανά για τους Καλαμουρατές. Ζινόπουλη σε τριοπόντο είναι κακό. Ο Ντολέον θέλει να τρέξει, τους δεν έχει. Post to post και υπάρχει φάουλ. Έχουμε φάουλ από τον Σκούπρι. Δεν πειράζει. Δεν είχαν άλλο τρόπο, νομίζω. Τα Λανούρα κόντουσαν να σταματήσουν. Μια αντίπαλη ομάδα. Η οποία μειώνει σε 14-13. 14 όλα, δυνατές και οι δύο ομάδες. Δεκατέσσερα, παπάς θα πάρει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Τραβάει όλη την άμυνα πάνω του. Α, το βαθμός ο Μιλωνάς. Εδώ θα περιμένει ο Κίκας Σαντώνης. Ετοιμάζει αλλαγή ο κόουτς των Γαλανού. Μαζί στον Καρπούζη. Και ακόμα πάνω το σχήμα. Μια διευθυντικά παιδιά όλοι του Καλανού εδώ. Πάνε μπάλα, αλλά δεν έδωσε κάτι ο διευθυντής. Βάζει μέχρι μέσα. Ωραίο τρίποντο ο Σίδη. Πάρει την μπάλα όμως ο Κοντολέον. Θέλει να ανοίξει τον συνδυασμό. Δεν δίνει κάτι. Παραπάνω στην ομάδα του πάει σε σετ επίθεση. Η ομάδα του δεν έχει. Κοντολέον. Δεν είναι ο χρόνος, 4 δεύτερα. Μόλις 2,7. Για τους δεν έχει αλλαγή. Ανάση για τον παπά πονάει ο Καρπούζη. Τεχνίδι ξανσέδες όπως θα δώσουν και ανάσες. Τις παίκτες έχουν δεν έχει. Ενώ θα το πάρει από το σπίτι του. Θα το πάρει. Μεγάλο καλάθι. 14-17. Πολύ ωραίο καλάθι πάει στο σπίτι. Ξανά στην επίθεση. Ποιος θα κρατήσει όμως το παλό, αλλά είναι για τους δεν έχει, οι οποίοι θα σκοτήσουν. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν σε αυτό το ρυθμό και οι δύο ομάδες. Σίγουρα είναι το παιχνίδι των Γαλανών αυτό το στυλ, αλλά θα χρειαστούν για το κες. Εδώ κάνουν λάθος. Θα κλέψουν όμως την δεύτερη προσπάθεια του Γαλανού. 1:37. Ακόμα είναι και 36. Τα Λανού θέλουν να τρέξουν. Εδώ καλή ανάγκη. Ο Ντολέον, ο οποίος θα κάνει λάθος και πάει την προσπίσω. Για τις δύο ομάδες. Να δούμε ποιος θα δέξει όμως αυτό το ρυθμό. Πήγε και ο Δερμετζίδης. Μεταγραφή αεροδρομίου, όπως μας είπαν οι Γαλανούρα κόμπες στις αφρικές δηλώσεις. Με το κούτα καραβάνι καραβανάζει. Στους περκανάζες. Λείπει ο Γυρεβάς σήμερα. Και άλλες δύο αφρικές. Δεν έχει πάντοτε όχι. Έχω δεν έχω πάντοτε. Είναι η δηλώση δεν έχει. Κίκα Σαντώνης εδώ θα είναι άφορος, 50 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ωραίο μπάσκετ με ένταση, 2-2 το φάουλ τώρα. Καλανούρα ακούς με τον Δερμετζίδη. Μπάλα για τους δεν έχει.
20,6. Μπάλα είναι για τους, δεν έχει, ο οποίος όμως δεν έχουν όλο το χρόνο δουλειά της εκείνης. Θα μείνει χρόνος και για τους Γαλαδόνακους, οι οποίοι εδώ θα υπάρχει θεωρία φάουλ. Οι διαιτητές ανανέουν, όχι, επαφή με το σώμα και το πόδι. Οπότε όλος ο χρόνος είναι για τους, δεν έχει. Μπάλα πάρα λίγο να πάει πάνω στη γραμματεία. Γαλανού έχουν χρόνο, 5 δεύτερα. Δεν κατάλαβε ούτε εδώ τι έκανε κοντά. Δεν μετράει κάτι. 14-17. Λοιπόν, 14-17. Ένα παιχνίδι πολύ ψηλής έντασης. Προσωπικά 40 λεπτά διάρκεια σε αυτό το ρυθμό είναι προϋποθέτει πολύ καλή ψυχική κατάσταση. Μακάρι και οι δύο μπάδες να το αντέξουν. Δεν θα πω εγώ τι είναι, αλλά πάντοτε με μια υπόθεση. Αλλά αυτό που δείχνουν και οι δύο μπάδες ότι το παλεύουν. 14-17. Γαλανού με πιο γεμάτο ρόστερ. Δεν έχει σίγουρα μεγάλη εμπειρία. Τερμετής θα βγάλει ίσως τον πρώτο για τον αφήσουμε τον νούμερο 30, τον Πανουράκη. Όμως θα πάρουν το ριμπάουντ και να σκοράζουν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα δυνατό μαρκάρισμα στους καθηγητές. Λάμπρος ψάχνει κάποιο διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια. Θα πάρει το ριμπάουντ όμως ο Αντώνης Κικάς. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα. Υπάρχει όμως και καλή άμυνα. Καλάνου Ραγκούνς. Τελειώνει. Η επίθεση του μπάλα είναι για τον Γαλανού Ρακούς με το Περμετζής να κατεβάζει την μπάλα. Πάντοτε δεν έχει. Ωραίο κόψουμε εδώ τον Καρφούς και ωραίο τελείωμα. Ωραία κίνηση από τον ψηλό παίκτη τον Γαλανού. Έκοψε κάτι, θα πήρε την μπάλα και με ένα ανάποδο layup. Σκόραρε. Θα κάνει το σκορ 18-17. Οι δύο ομάδες πάνω κάτω. Δεν έχει ψηθεί καμία. Διανόμουμε την μπαλά. Σε μάντου μάνου σε κάνει. Και κάνουν την επίθεση. Ετοιμάζεται και ο Κατσίκα Τυρμά. Πατάει την τελική γραμμή. Εδώ στο Πανουράκι. Ψάχνει κάποιο διάδρομο. Κοντολέο. Γιαννόγλου ξανά. Ωραίο. Πάσιμο. Άνοιξε την άμυνα. Ωραία. Αλλά είναι καλό στο ρίωμα. Επόμενο πάσιμο για τον Γαλανού. Θα τσιρμάσω από το σπίτι του. Πόσο. Πάχει το σπίτι του. Ωραία, περνάει κάτω από το καλάθι ο Λάβρος, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Πάλι πατάει με κλίμα.
18-17. Του δίνω πόντο από το λάμπρο άστοχο. Δεν πετσίδεις, θέλει να ανοίξει την άμυνα. Πέφτει και κάνει εκτεκτικό φάουλ. Αλλαγές για τον Γαλανό. Ωραία κίνηση εδώ πέρα από τον Κωνσταντίνο Κύρας, να περάσει. Κάνει σπίτι όμω out. Λάμπρος δύσκολη προσπάθεια. Μάγια το rebound θα πάρουν οι Δενέκοι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας των πόντων. 18-17. Παράγει την μπάλα, πάει στον παπά. Ωραία κίνηση, είναι άστοχος. Αντός την μπάλα ο Γιαννόγλου. Από πιθανό λάθος. Πάει μέχρι μέσα, ωραίο σαν κίνηση, αλλά υπάρχει πολύ πίεση εδώ πέρα. Δύο μάλλες έχουν σταμάτητα. Ο Νουράκης είναι ο πόντο. Υπάρχει time out, έτσι και δεκατήρια για το ρίξιμα στις 21-17, οι δεν έχουν την μπάλα, οι Γαλανούρα Κούς έπαιξαν ένα σερί 7-0, συγχωρείτε, και προηγηθεί το νερό τρύπο του Γιαννόγου που κατεβάζει και την μπάλα. Δεν έχει οπτή, σίγουρα είναι λιγότερη, αλλά δεν είναι να τους υποτιμάς. Λοιπόν, βγαίνει ψηλά με την μπάλα, βλέπει ωραία τον παπά. Έτσι λίγο με εκεί, παίρνει 45 για το ημίχρονο. Λάμπρος με εκεί, μέσα. Τελειώσει ωραία το... Play-up. Ζώνη δεν έχει για να καλύψουν και τις τρίπλες. Πούμε πώς θα αντιδράσουν, δεν έχει 21-19. Είδα που θα δίνω θέλει να αδιαστεί. Γιατί θεωρούν ότι είναι πρόθυμο, οπότε συνεχίζει κανονικά το μάτς, ωραία. Ψηλά ο Πεπεντήτης στα κορφή, δεν δίνει κάτι γιατί θα πάρει το ριμπάτ, κατσιμάζει ο κοινό πόντο, άστοχος. Είναι ο Καρπούζης, πραγματικές μάχες. Το κοινό πόντο είναι άτοχο, ο Ράκη είναι άστοχος. Είναι ο Κίκας Κωνσταντίνος, ωραίο μάτς. Κοντολέον προστατεύει την μπάλα. Υπάρχει κάποιο διάδρομο. Θα δώσει ωραία στο λάμπρο. Εκεί δίσταται. Ετοιμάζει Καραθανάση ο κόουτς των Γαλανού. Θα πάρει ανάτι σόπερ με τζιδούς. Με τα κλασικά τους παραπούλια πολυπαιχτές. Με δεύτερο σκοράρι, θα κάνουμε σκορ 21-21. Και ομάδα του Γαλανού, πιο έμπειρη σίγουρα, ομάδα του Μεμέκη. Το παίχτες, εδώ παπάς. Πέντο φάουλ. Σε κάθαρη παράβαση.
21-21, Παπάς. Καρπούζης, οπότε θα ανανεώσουν το 3.35 Γαλανού. Κυκλοφορούν πολύ την μπάλα, βλέπουν ασφιχτικά όμως τη Βενεζουέλα. Και την οπόδο του Παπά. Κάνει και το χειροκρότημα της Κερκίδας και του Παγκού. Πολύ δυνατό μάτ, φασισμένη και η διαδίπαλη. 3.16 στην κατηλήξη αναμέτρηση σε δεύτερη περίοδο. Εδώ ψηλά θα πάρει το rebound του Καρφυρμά. Καρφανά σε ένα τρέξι για να οργανώσει το μάτι. Βλέπει το κενό. Θα μπει και θα βγει. Θα βγει το Καρφυρμά. Θα πάει στο τρίτο πόντο κι άλλο. Αυτή τη φορά δεν τον δικαιώσει η επιλογή του. Ο Ντολέων, ο οποίος είναι ο κοινωνικός της ομάδας του, περιμένει να στηθούν οι παίκτες του, να πάρει κάποιο screen. Γιαννόγλου κάνει ωραίο κόψιμο στην baseline. Θα χάσει την πάτη, αλλά θα πάρει το rebound του Κίκα και θα σκοράρει. 25-23. Πολύ σκληρά καρύδια και δεν έχει. Καραθανάσης βλέπει τον Φανουράκη με το νούμερο 30. Άσο πρώτο σου και εδώ χάνει το δικό της rebound. Δεν έχει κατσιμάσει ο τριών πόντων. Τάχει αυτά τα σούτα, αλλά δεν είναι άλλο. Ο Κίκας σιγουρεύει την κατοχή και κατ' όπως το λέω δεν έχει λόγο να βιαστεί. Προστατεύει την μπάλα, ωραία λάθος, γιατί χάνει. Καθανάσης, με αυτή την ωραία την μπάλα θα κάνει ένα πλότο ουσιαστικά. Θα πάρει την μπάλα στην ίδια και αποτύχει. Μαμουράκης είναι ο πόντο κάτω. Πάνω κάτω την μπάλα, Καρπούνης παλεύει για το rebound. Θα πάρει το foul. Είναι στο τρίτο, στο πόντο το 3. Θα πάω την μπάλα, βλέπω τον Κατσίμα, Καραθανάση, πολύ ωραία. Παντουράκης, Καρπούζης, Πάμε. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ στον καθένα. Παπά και Κίκα. Θέλει προσοχή, διαχείριση. Δεύτερο το 12. Παίρνει το screen, θα δει ωραία ακροβολισμό το Πανουράκι, θα δείτε ωραία. Καλή συνεργασία για να φτιάξει το δεύτερο σου. 5 δεύτερα, καλή συνεργασία. Πανουράκι με ένα πόντο. Και αυτό το 3. Παίξανε σκληρία, να όμως και εδώ ήταν, και αλλά το πάγανε στην δείξη που λέει ο λόγος. Το της Κίκας εδώ στην άκρη. Ο οποίος είναι να βρει το διάδρομο, Καραθανάσης δεν μπορεί να το κάνει. Πάρε βάλε ήταν. 30-23. Είναι και πολύ έντονο το παιχνίδι. Πολύ επαφή, πολύ ένταση. Εδώ ο Κίκας θα χάσει το σούτ και να παίξει το καρκούδι. Θα είναι μέχρι μέσα, ανάποδο λέω, κακό το λέω. Κάτω κάτω, βάλα με αυτό, δεν είναι δυσκολό. Πάρει πάρα πολύ μαγουράκι. Μία! 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 Μία!
λες το πάρεις να φτάσει ένα screen. Τα δευτερά, κοίτα, θα πάρει το σκου, παίρνει το κόνο και θα πάρει το σπάω. Όσες κοίτας θα πετάξει την μπάρα, θα πάρει το 30-25. Και θα μειώσουν ακόμα περισσότερο στο ημίχρονο, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Η Γαλανού προηγούνται με 30-25, αλλά δεν έχει, είναι πολύ σκληρά καρύδια και τους έχουν σε απόσταση βολής. Οπότε προμηνύεται ένα ακόμα δυνατό δεύτερο ημίχρονο. Με Παπά και Τζινόπιλη πλούς πυργουζίδινους πυργούς η Γαλανού, η Δενέκη. Γιαννόγλου, Κοντολέο, Λάμπρο, Λάμπρο και Αντώνη. Κοίτα, εδώ άνοιξε ωραία την άμυνα, ο Γιαννόγλου και μειώνει ακόμα περισσότερο. Η Γαλανού είναι ήπιτη, αλλά εδώ θα βρίσκουν ζόρικα. Μάλιστα, θα πάρει μακρινότερο για εμπάουτ εδώ, ο Δερμετρίδης. Γενό χρόνο, καλή σκέψη, αλλά δεν θα πρέπει να διαθούν οι Γαλανού. Υπάρχει προς πίσω. Για μην από τους δεν έχει, οι οποίοι σίγουρα έχουν την πάθα. Πριν έπισαν πολύ καλή άμυνα. Ομάδα της Χαλκιδικής, η οποία είναι στο μείον 3. Το καλή συνεργασία ανάμεσα σε Γιαννόγλου και Κοντολέον. Θέλει να πάρει τους διαδρόμους, αλλά δεν βρίσκει. Μέχρι ο Λάμπρος έκανε ένα σκοτωμένο τρίποντο. Ήταν λίγο πάνω και πετάει την μπάλα, αλλά θα πάρει και το rebound, θα τελειώσει και θα πάνω κάτω οι ομάδες, αλλά χωρίς να σκοράσουμε. Το Μετζίδη είναι σύντριον πόντων. Καλή άμυνα εδώ από τους Δεμετζί. 8,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Θέλουν να τρέξουν οι Γαλανοί. Εδώ πάλι κάνει βήματα. Δύο φορές το γλυπάς. Κάνει μουλονάς. Ενώ έτρεξε. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει. Το που ήθελε. Γρήγορα ο ρυθμός στο μάτς. Ακόμα 18 λεπτά για την ολοκληρώση αναμέτρησης. Μια περίοδος και 7-51 για την τρίτη Γιαννόγλου. Να προστατέψει την μπάλα. Εδώ από την πίεση των Γαλανών δεν θα μπορέσει να σκοράρει τη συνέχεια. Ο Δερμετρίδης με ταχύτητα θα σκοράρει και θα κάνει το 32-27. Το Κοντολέον ψάχνει κάποιο διάδρομο. Υπάρχει παρέμβαση με το πόδι. Κατέστερα νέα δεύτερα για τους Δενέχη. Ένα χρόνο. Λοιπόν, το δεύτερο στόχο. Μπάλα για τους Γαλανού. Ωραίο καλάθι εδώ από το Σωτήρι, εδώ σπάτησε καλά. Σκόρα ρε. Έκαναν λάθος οι
και πίεση σίγουρα της κούρασης. Σε πολύ έντονο ρυθμό, σε πολύ μεγάλη ένταση. Η επίδυση και η άμυνα. Παπάς πάει μέχρι μέσα, είναι άσχο. Επιμείνει. Καταρρίζει όμως το ρυθμό του Λάμπρου. Δεν έχει θέλει μια απάντηση. Είχα στο 2 πόντων. Λοιπόν, ξεκινάει η αναμέτρηση. Οι Γαλανού έχουν τρέξει ένα σερί και προηγούνται με 9 και με ωραίο μπάσκετ, αλλά δεν έχουν και κάποια δείγματα κούραση. Να δούμε πώς θα τη δράσουν. Νίκας με την μπαλά, με προσαρμογές η άμυνα των Γαλανού. Θέλουν ένα καλά σίγουρα, τελειώνει ο χρόνος, 5 δεύτερα από το λέμε. Θα τρέπει ωραία την μπάλα, για νόου. Από μακριά, δεν είναι και δύναμη όμως. Οι Γαλανού έχουν πάρει δύναμη από την άμυνα τους. Κύπελο, ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατές ομάδες. Από καλές συνθήκες οι προσπάθειες που παίρνει. Όμως πάει μέχρι μέσα. Με συγχωρείτε. Η ποινή στον πάγκο των Κιούς. Πολύ δυνατή εκδοχή από τους διαιτητές των Πρωτοβουλίων. Άρα έχουμε τρεις τεχνικές. Διακοπή από τους διευθυντές και σε λίγο και πάλι μαζί πάλι μια ένταση, όχι θα μην περιμένουμε μέχρι να ακόμα 5 λεπτά και 21 δεύτερα. Συνεχίζει λοιπόν να παίξουμε. Και έχουμε μπασκετάκι να παίξουμε. 5 λεπτά. Μικρή διακοπή σε λίγο. Και εγώ πάω λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βασιλή, έχει φύγει. Λοιπόν, οι διευθυντές ζήτησαν να φύγει ο παίκτης. Υπάρχει ένταση, η αλήθεια είναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, πρώτη που είναι ρε. Που εκεί πέρα και δεν έχει με παράπονα θα μείνουν χωρίς το πρώτο λέω. Υπήρχε μια τεχνική, νομίζω ότι υπάρχουν τρεις βολές μετά από τρεις τεχνικές ποινές. Έχουμε την πρώτη. Και εδώ τώρα η ομάδα της Καλλιεργίας κάνει τον βασικό της point guard. Είχαν παράπονα για το φάουλ που θεωρητικά δεν δόθηκε. Και στην ίδια δίκη ένα παράς τεχνικών ποινών από τους διαιτητές. 37-27, Δερμετζίδη θα τελέσει και τρίτη βολή.
την μπάλα θα είναι για τους Καλαμουρακούς που απρόσμε να παίρνουν 3 βολές δώρο. 38-27. Και έχουν και την κάτω και την μπάλα, 5 λεπτά ακόμα. Ο παπάς θα κάνει ένα φόρτο, δεν είναι άνθρωπος. Ωραία πάσα το πέρα στον Λάμπρο που θα σκοράρει. Δεν τα παρατούμε, δεν έχει με το μόνο σίγουρο, αλλά τώρα θα είναι με λιγότερες συλλογές. Γαλανού που έχουν γεμάτο ρόστερ. Ο παπάς των τριών πόντων είχαν ξεφύγει και με 9 πόντους, αλλά σίγουρα η αποβολή του Κοντολέων με τις καλυφίες θα αλλάξει τις ισορροπίες. Όλα αυτά δεν έχει τα παίξιμο και όχι. Καλή είναι εδώ από τον Τερμετζίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει την ομάδα του. Μιλωνάσου τριών πόντων. Τα 4 και 10 για την ρίξη ενός αρκετά δυνατό αγώνα. Τα σκετάκι κάπ για το κομμάτι της Θεσσαλονίκης, το Sonic Arena. Τα 1-3-1 που θα είχα να δούμε. Άνθρωπος ο Μιλωνάς ετοιμάζει αλλαγή, διομάδο το Γαλανού με τον Καρπανάτη. 1-3-1 Γιαννόγλου θα σκοράρει, έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του. Το τριών πόντων από το μηδανό αυτό. Παλεύουν, 41-33. Δεν έχει, δεν τα παρατούν. Στην 8 οι Γαλανού έχουν το πλεονέκτημα. Καπούζης, Καραθανάσης στον Αρνόπουλο. Στην μεγάλη επίθεση. Μπάλα για τον Λάβρο, ο οποίος θέλει να τρέχει. Ωραία προσδοτεύει. Ωραία προσδοτεύει την μπάλα. Σε λίγο κάμερα. Συγχωρείτε. Λάμπρος, ωραία κίνηση εδώ πέρα. Παρασταθούμε, αλλά δεν θα μπορέσει να το πει. Θα πάει το τελείωμα προς ο Σουσίδης. Δούμε να πιάνει το πόδι. Ας ελπίσουμε κάτι. Δύο βολές. Περίοδο, 41-33, δεν έχει καλή δυνατότητα να μείνει εδώ πέρα. Θα περάσει την μπάλα μέσα. Μπάλα. Δεν βγήκε προσπάθεια, θα για να κλέψουμε. Ωραία. Προσπάθεια από Λάμπρο. Κάτσε μπάλα.
θέλει να δει τον καρπούζι, θα μου λέει έτσι την μπάλα. Του τριών πόντων από τον καρπούζι. Να δώσω πολλά τούτια αλήθεια. Ποιος είναι να πει στην πλάτη. Πάνω, πάνω. Ένα και 25 για την τρίτη περίοδο. Και τριών πόντων από τον Κατσιρμά. Μια αστοχό, θα πάρει στο κλάδο ο Μόντο Λαμπρό. 44-33. Διαφορά στους 10, δεν θα κάνει λάθος, όμως δεν έχει πάρει και κούραση. Ο Φανάς και αυτός δεν θα προλάβει. Για την τρίτη περίοδο. Δείξε ωραία προσπάθεια. Θα μπορέσουμε να αποκλειστεί. Ο Σίδης θα πάρει φάουλ από τον Γιαννόγλου με το τρίτο. 51 δεύτερο. Τριών πόντων, ο Πανιράς και ο Θεοδωρίδης. Παλαγιά του Βενιχτή. Παντούνι δεν έχει, 47-36. Παίρνει ο λαθρός. Πετάξει την μπάλα. Έχει να βάλει ένα buzzer beater. Λήξη τρίτη περίοδο. Λοιπόν, συνεχίζεται το τέταρτο δεκάλεπτο, 47-36. Ξεκινάει μάλλον το δεκάλεπτο, συνεχίζει το αγώνα. Στο συν 11 οι Γαλανοί, οι οποίοι έχουν πάρει μια διαφορά, εδώ κάνουν φάουλ. Δεν έχει, οι οποίοι το... το παλεύουν. Υπενθυμίζω, αποβλήθηκε με τις καλές και ο Κοντολέων. Με 7 παίχτες η... η Βενέκη, ο Σιγούρας αυτό. Κυριότερο ερωτές, να τα παλεύουν. Όσο μπορούν, δεν είναι ομάδα που τα παρατάει. Καλανούς από τη Θεοδική, είναι αλήθικη. Είναι ανοιχτή ομάδα, εδώ με το Κατσιρμά. Καλή συνεργασία. Κατσιμάς σου τριών πόντων, θα είναι άρθρος. Πολύ έντονος ρυθμός από το πρώτο ημίχρονο. Τελικά. Μαρία, δυνατά για να αντέξεις αυτό το επίπεδο. Δάμπρο εδώ που σου είπε ωραία. Δύο βολές για τον παίκτη τον δεν με έχει. Το ο Φανουράκης θέλει να κάνει το κακό. Θα πάρει το ριμπάουντ ο Γιαννόπουλος, θα κρατήσει την μπάλα. Έχει χρόνο ακόμα, για να φιλήσει 0-1. Πάρει εδώ ξανά ο Λάμπρου, Κώστας Κίκα στο σούτ. Με άστοχος. Πάρει την μπάλα ο Φανουράκης. Έτσι να δώσει
στον Καρπούζη, θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο, ψηλά το rebound, αφήνει να κοψάκι Καρπούζη. Γίνα. Και θα βλέπει το κενό. Ωραίο κόψιμο από τον Παπαδόπουλο, θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Τρία πόντων από το Βερμετζίδη. Ο Γιάννης δεν είναι εκεί. Εδώ θα κερδίσουν ένα διαφορετικό. Δύο βολές για τον Καραχάν. Για τον Καρθανάση, ο οποίος κάνει το σκορ 49-36. Είναι δυνατό μα. Εδώ για να όλο θα αστοχίσει. Εδώ λάμπη θα πάει μέχρι μέσα. Λοιπόν, Πάουλ δεν έχει, γιατί το μπάλα είναι εκτός. Ο Αντώνης σίγουρα θα κάνει ένα δύσκολο σου, την πάω του για αυτό, του Γαλανού. Γιατί έχουν 6.56 μαζί με τους Δενέκη για ένα μάτι της κοινής έντασης. Καθανάστης θέλει να πει τον Καρπούζη. Θα λύσει το χωρίο της μπάλα. Αντωπόσιος, θα τον πάω. Βλέπουν και Γαλανού. Για να όλους κατεβάζει την μπάλα. Ξύνηση. Λεπτά. Λέω ότι υπάρχει τώρα στην Ελλήνη. Αλλαγή για τους Γαλανού. Έξι, 25. Πανωράκι σου τριών πόντων. Συλλεπτά. Γιατί λύσεις το αγωνά. Να δώσω βαθύ να προσπαθήσεις την πόλη. Πολύ πάω λάθος από τον Αντωνάκη. Από τον Αντωνάκη τον Κίκα. Τον Αντώνη. Πήρε εδώ ωραία τα βήματα. Ωραία ρε.
δεν έχει, οι οποίοι παραμένουν όσο μπορούν κοντά στην κουμπίση, αλλά χάνουν 14 πέρα, υπάρχει και κόσμο. Δεν μπορεί να δείξει αυτό το θυμό. Και χωρίς τον Κοντολένο, ο οποίος είχε έτσι καλοκαίρι, για μια ομάδα αίτητη, με γεμάτο ρόστερ, με αυτοματισμούς, με καλή παρουσία σε άμυνα και επίθεση, αρκετά. Τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Πέντε και 16 για την ρήξη της αναμέτρησης. Πολύ φυσικά γκέι, πολύ γρήγορο μπάσκετ, ειδικά στις δύο πρώτες περιόδους. Στη συνέχεια οι Γαλανοί ξέφυγαν με 36-27 και δεν κοίταξα πίσω. Πήρε συνέχεια η αποβολή του Κοντολάνου. Και νομίζω ξεκαθάρισε πράγματα. 5 λεπτά ακόμα και 14 δεύτερα για τη λήξη της αναμέτρησης. Καλά μήνα κούς, η οποία η έντυνα σωτικά για νόμου να πάρει το σκου. Έχει βοηθήσει πολύ το μάτς, 14-42. Είναι πολύ δρομαγόνο το μάτς. Δεν θα πάρω την γενική. Πανουράκι, σύντριο πόντων. Τίποτα. Μπάλα για τους Γαλανού, χτύπησε κατά λάθος η κόρνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά από συγκεκριμένη εταιρεία. Μπάλα για τους Δερνιακή. Συντροπότητα! Έχουμε time out, να που τίποτα δεν έχει τελειώσει, αν δεν δείξει ο χρόνος σε λίγο και πάλι μαζί. Να δείξει 45. Το σπορ, Τερμετζίδη. Θέλει να πάρει μπάλα στον παπά, ο οποίος παίρνει ρόλο και χρόνο. Το σίδι, δεν έχει τελειώσει, 7. Πανουράκης πετάει την μπάλα. Βαλέγει το λάθος, την μπάλα είναι. Γιατί ένταση. Είναι και έχουν την μπάλα. Πιέζει η Γαλανού, γιατί έχει κατέβει εντάξει, μάλλον από εδώ θα είναι άτοχος, την αγκιότητα που θα δείξει την μπάλα. Ανοιχτό είναι το μάτς ακόμα, 52-45, μάλιστα ο πιλωτάς. Δεν έχει χρειάζεται, καλά χρειάζεται να μειώσουν. Οι Γαλανού έχασαν δύο από τις αυτά από τον Λάμπρο. Ο Πιανόγλου. Συνεχίζει, 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 συνεχίζει,
42-45. 3 λεπτά. Δεν έχει προσπαθεί να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Γαλανό προηγούνται με 7. Την μπάλα, αλλά το νίκη του δεν έχει. Έχουν χάσει την συγκέντρωσή του. Πόσο θέμα το έχουμε σημαντικό. Μπαλά είναι για τους δεν έχει ο φίλος. Έχουν 3 λεπτά, οι Γαλανού προηγούνται όμως και πιέζουν. Θα κρυφθεί όμως σε το μέρη το μάτς. Για να γνωστάξει κάποια πάστα. Θα γυρίσει ο Αγκώνης Φίτας εδώ. Θα μπορούσε να περνήσει, αλλά έπισα καλή άμυνα Γαλανού. Γαλανάς πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φαουλ. Είναι 2 βολές. Από το μυαλό. Έστωχο στις 2, σημαντικές, ξεκολλούν. Οι Γαλανού ρακούνς από το 52, αλλά διαφορά είναι σε 9. Με το ρυθμό του κυπέλου αγώνας. Παρικαρινά. Και ο Κωνσταντίνος παίρνει το φάουλ. Είναι το 5, οπότε πάει σε βολές. Η ομάδα των δεν έχει. Να το παιχνίδι. Δεν έχει. Το τριοπόδο του Μιλωνά. Παίρνει στην επόμενη φόρτη, νομίζω εδώ. Δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα να ανοίξει την ομάδα του. Για να όλο κουράζει. Τον αντιπάλων για να σηκωθεί. Πιέζουν οι Γαλανού. 2 λεπτά, δεν έχει πιάσει. Καλά, καλά. Ο Τζινόπουλ είναι άσχετο. Πάνω τα τεφάλα, δεν πάει φάουλ. Υπάρχουν βολές. Έχουν δουλειώσει τα τεφάλα για τους Γαλανού. Για να όλο εξεχεί στη μία. Πολύ. Οι Γαλανοί, οι οποίοι διατηρούν το προβάδισμα, διαχειρίζονται τον έλεγχο του αγώνα. Ομάδα με ταυτότητα σε άμυνα και χρήσιμα. Πάω δύσκολη προσπάθεια. Άφορο. Εδώ θα κάνει και φάουλ. Δίνουν τη δυνατότητα που δεν έχει να πάνε σε βολές. Και 40 για την ρήξη της αναμέτρησης. Σαφώς και η κούραση υπάρχει, αλλά και οι ομάδες καταθέτουν ό,τι περισσότερο έχουν. Καλή άμυνα που δεν έχει, οι οποίοι παλεύουν με τις πιθανότητες και τον χρόνο. Είναι και 28, μάλιστα δεν έχουν δώσει και φάουλ στους Γαλανούς, οπότε κάθε προσπάθεια φαίνει κοντά σε κανένα επίπεδο. Κάνω αυτό 57-51 και υπάρχει. Υπάρχουν αλλαγές, όχι. Ναι, αλλαγή. Ναι, Τσίμπι.
έχουμε 9 τσιπικάκι, 6 υπόδειοι των Μεγαλανών, οι οποίοι χάσαν τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι κρατήσουν το αγώνα στα χέρια τους με αυτά τα δεδομένα και αυτό το χρόνο. Πάνε σε μεγάλη επίθεση, σε ζώνη πάντοτε ή δεν έχει. Θέλεις να περάσει την μπάλα στο Ζινόπουλο, κόβεται. Καθαρά λένε οι διευθυντές Γιαννόπουλο. Να δούμε πώς θα λήξει αυτό το ωραίο παιχνίδι. Γιαννόπουλο πάει μέχρι μέσα και στο πλήρι. Δεν έχει, ο οποίος μπροκάρει τη διαφορά και πλέον στις 4. Μεγάλο μάτς στον Καρίνα. Έχουν να δώσουν ένα φάουλ. Δεν έχει. Τέταρτο. Πέμπτο ατομικό για τον Γιαννόπουλο, το λένε τα παιδιά της Γραμματείας. Και άλλο φάουλ. Και υπάρχουν βολές για τον Σωσίδη. Πέντε πόντους στην ομάδα του. Δεν είναι πάλι σαν time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους δεν έχει, οποίοι χάνουν με 6. Θέλουν ένα γρήγορο καλάθι. Σίγουρα θέλουν ένα καλάθι πάντως. Θυμίζω παίζω χωρίς τον Κοντολέον, αλλά το παλεύουν, μείωσαν στους 4. 38,1 για τη λήξη. Έχει μπάλα ο Αντώνης Κουκάς. Δεν θα ευτοχεί, θα πάρει ο Κόντος Κουκάς όμως. Θα ευτοχίσει, θα πάρει ο Λάμπρος. Πάει το παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. 59-55 και πλέον θα παίξει και το θέμα των βολών. Ειδικά αν ευθετήσει εδώ ο Λάμπρος, τότε διαφορά πάει στους 3. Λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν έχει δέτα παραστού. Θεωρείται ως μη γεννόμενο προηγούμενο σου. 19-55, ίσως θα κάνουν φάουλ και δεν έχει. Είναι 8-10. Στο μυαλό τους, προφανώς θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι ομάδες. Το σύμβι, το δίνω χρόνο, χάσει την μπαλά, θα κοπεί καθαρά αμφιβολικά, θέλει να τρέξει ο Λάμπρος, 4-2. Πετάει την μπαλά, 59-55, έχουμε τον μπαλό παιχνίδι, τελικά οι Καλαμούς θα κερδίσουμε. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.